Πολιτική αρχηγή και κομματικά επιτελεία κινούνται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Αρκαδία, Ναντίν Χαρδαλιά, στο επίκεντρο των δηλώσεων «Ανάπτυξη και οικονομία». Πράγματι, Εύα, έντονο αναπτυξιακό πρόσημο έχει η σημερινή περιοδία του Πρωθυπουργού στην Τρίπολη, με ευρύ μάλιστα κυβερνητικό κλιμάκιο που έκανε θεματικές συσκέψεις με τους τοπικούς φορείς για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων. Κατά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε το μήνυμα ότι για την κυβέρνηση η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι και γεωγραφικά δίκαιη, ώστε καμία περιοχή της χώρας να μην μένει πίσω. Αυτή την ώρα πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της Πελοποννήσου. Ένα συνεκτικό σχέδιο σε περιφερειακό επίπεδο, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, το οποίο συνενώνει διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία και υπακούει σε μια ενιαία λογική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύσκεψη και με εκπροσώπους 18 επιχειρήσεων από όλες τις περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη διασπορά των επενδύσεων σε ολόκληρη τη χώρα και στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις. Τα πλάνα που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι από τον πρώτο σταθμό της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τρίπολη, στη βιομηχανική περιοχή της πόλης, όπου ξεναγήθηκε σε εταιρείες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή. Στις 7 η ώρα το απόγευμα τώρα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην ομιλία του από το πνευματικό κέντρο της Τρίπολης, από που θα θέσει εκ νέου τα εκλογικά διλήμματα. Σε ευχαριστούμε, Ναντίν Χαρδαλιά, και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Τρίπολη. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι η ανάπτυξη, την οποία οραματίζομαι για την πατρίδα μας, πρέπει να είναι δίκαιη. Δίκαιη με την έννοια του ότι δίνει ευκαιρίες σε όλους να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, αλλά και γεωγραφικά δίκαιη. Θα δούμε όλες οι περιφέρειες να έχουν μέρισμα στην ανάπτυξη και όλες οι περιφερειακές ενότητες να αξιοποιούν τα δικά τους συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε προχωρήσει, γι' αυτό και η κατανομή των παρεμβάσεών μας καλύπτει όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου.